Χωρίς αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρουλ Παπούλια με τους Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα, Ευάγγελο Βενιζέλο, Πάνο Καμένο και Φώτη Κουβέλη. Η Προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι συγκαλείται σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για να καθοριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε δηλώσει στο φωτογραφείο του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ευρυμία επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς βέβαια να τον κατανομάσει, μειώνοντας ότι επικράτησε η αλαζονία, ο μικροκομματισμός και ο τυχοδιοκτισμός, ενώ σημείωσε ότι θα γίνουν εκλογές υπό άσχημες συνθήκες, καθώς κάποιοι έθεσαν υπεράνω το κομματικό συμφέρον. Τέλος, τόνισε ότι δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση κυβέρνησης λόγω της άρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της επιμονής του κ. Κουβέλη να μετάσχει στην κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια σήμερα να πείσουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Δημάρ στο μέτρο που εξαρτούσε τη στάση της από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία που θα ανακουφίσει το έθνος και θα δώσει ελπίδα στους Έλληνες. Δεν το πετύχαμε. Είναι υποχρέωση του κάθε Έλληνα πολίτη να διαβάσει τα πρακτικά της σημερινής σύσκεψης των αρχηγών των κομμάτων υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στα πρακτικά αυτά θα δει αποτυπωμένες με ανάγλυφο τρόπο τις στρατηγικές των κομμάτων, τις σκοπιμότητες. Θα δει ότι δυστυχώς επεκράτησε αλαζονία, μικροκομματισμός, τυχοδιοκτισμός. Από την πλευρά του, ο κύριος Καμένος απέρριψε σαφείς ευθύνες στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι θέλει εκλογές γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δέχτηκε ορισμένα από τα 7 σημεία που πρότεινε. Οφείλω να πω ότι ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμφώνησε στα 7 σημεία, εκτός της διαγραφής της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων και της μονομερούς διαγραφής του χρέους μετά τον λογιστικό έλεγχο. Από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά, η απάντηση ήταν ουσιαστικά ότι θέλει εκλογές, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Η χώρα οδεύει προς εκλογές. Η σύσκεψη δεν απέφερε καρπούς. Δεν υπήρξε συμφωνία, τόνισε ο Φώτης Κουβέλης. Η Δημοκρατική Αριστερά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, προκειμένου να μην υπάρξει προσφυγή της χώρας σε νέες εκλογές, είπε. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε δυνατόν. Έπραξα ό,τι ήταν δυνατόν. Εξάντλησα κάθε περιθώριο. Ξεπεράσαμε κάθε δυνατότητα. Δυστυχώς, η πρότασή μας απερίφθη. Διότι φαίνεται πως από την πρώτη στιγμή κάποιες πολιτικές δυνάμεις είχαν την πολιτική τους επιλογή να προσφύγει η χώρα σε νέες εκλογές. Με την στενή, με την μικροκομματική επιλογή να υπηρετηθεί το κομματικό συμφέρον. Το κομματικό συμφέρον για μας ουδέποτε κυριάρχησε ως κριτήριο. Εκείνο που κυριάρχησε αποφασιστικά ως μόνο κριτήριο ήταν να υπηρετήσουμε τη χώρα και την κοινωνία. Στις δηλώσεις τώρα, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, δίνοντας έτσι και το στίγμα της προεκλογικής του εκστρατείας. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφύγουμε νέες εκλογές. Και η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε να γίνει μέχρι και κυβέρνηση με όλους τους άλλους, χωρίς εμάς, αρκεί να μείνουμε στο ευρώ. Βάλαμε πάνω από την καρέκλα το εμείς και την Ελλάδα. Πέσαμε όμως σε ένα τείχος αδιαλαξίας και αλαζονίας. Δυστυχώς οι εκλογές είναι πια αναπόφευκτες, παρά την εντολή του ελληνικού λαού. Στις εκλογές που έρχονται δεν θα μετρηθούν κομματικές επιρροές. Θα αναμετρηθούν από τη μια οι αριστερόστροφες συνιστώσεις ενός αδιέξοδου μηδενισμού παρέα με έναν τυχοδιοκτικό λαϊκισμό και από την άλλη ένα ευρωπαϊκό μέτωπο ισχυρό και αποφασισμένο από τις δημιουργικές δυνάμεις των οικοκυρέων, της παραγωγής, της δυνάμεις της ελπίδας. Από την πλευρά του, ο Αλέξη Τσίπρας τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην προδώσει τις προσδοκίες του λαού, μη συνενώντας τους εκβιασμούς των μνημονιακών κομμάτων που εξακολουθούν να τρομοκρατούν τους πολίτες. Ελληνίδες, Έλληνες, πήραμε με αξιοπρέπεια, με αίσθηση της ιστορικής και πατριωτικής μας ευθύνης, την απόφαση να μην προδώσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες σας. Να μην γίνουμε και εμείς μία δύναμη αφαιρέγγυα στο πολιτικό σκηνικό. Τα κόμματα του Μνημονίου
δεν ζητάγαν από μας απλώς να συνενέσουμε σε μια κυβέρνηση εφαρμογής του μνημονίου. Ζητάγαν να αφήσουμε τη χώρα δίχως ελπίδα. Να βάλουμε και τη δική μας υπογραφή στα μέτρα της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δεν τους κάναμε τη χάρη. Αντισταθήκαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Οι δυνάμεις του χθες, αυτοί που κατεδάφιζαν την κοινωνία επί δύο και πλέον χρόνια, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγματεύσεων και ότι τις κόκκινες γραμμές τις βάζουν μόνο οι ισχυροί, ψάχνουν τώρα μια δεύτερη ευκαιρία επιβίωσης. Επιμένουν να απειλούν και να τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι λαός που τόσο σκληρά δοκιμάζεται δεν μπορεί πλέον να εκβιάζεται. Τελευταία έκανε δηλώσεις η γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα, η οποία αναφέρθηκε στο ψευδές, όπως είπε, δίλημα που μπαίνει για αριστερή ή δεξιά κυβέρνηση. Οι μεν κινδυνολογούν κυριολεκτικά και εκβιάζουν. Οι άλλοι εφησυχάζουν και αφοπλίζουν το λαό. Σπέρνουν όλοι στο λαό χάρτινες προσδοκίες και αυτές θα μετατραπούν σίγουρα σε ένα μεγάλο ποτάμι λαϊκής οργής και απογοήτευσης. Δεν φέρνουν αλλαγή πολιτικής και τα δύο σκέλη του διλήμματος. Μπορεί να έχουμε και αλλαγή χοροδίας. Το τραγούδι όμως θα είναι στον ίδιο σκοπό και με τα ίδια λόγια. Ο ευρωμονόδρομος, οι φοβερές δεσμεύσεις από τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και επίσης οι καταλυτικές δεσμεύσεις από τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ της Αμερικής.